μια νίκη. Ήταν μια νίκη εύκολη, δύσκολη κατά την άποψή του. Και τα κόμματα που θα αποσημείωσε είναι από την κεκτημένη ταχύτητα από το κόμμα που σημείωσε και έστειλε την Σερβία στο Μουντιάλ. Αρχικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πήραμε τους 3 βαθμούς, ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά γιατί ήταν η πρώτη φορά που φέτος εντός έδρας αποδώσαμε με βάση την πραγματική μας δυνατότητα. Αυτός είναι και ο σκοπός μας εντός έδρας, να είμαστε κυρίαρχοι, να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλο τίποτα. Από εκεί και πέρα είμαι ευχαριστημένος και προσωπικά για τα γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου εδώ, να μπορώ να πετυχαίνω κάποια γκολ για να βοηθήσω την ομάδα. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι από κεκτημένη ταχύτητα, γιατί και πριν από το παιχνίδι με την Εθνική και τον γκολ πάλι είχα βάλει γκολ εδώ, οπότε δεν νομίζω ότι έχουν σχέση. Στόχος στα πόσα γκολ είναι ευχαριστημένος να βάλει εδώ τα κομμάτια του Παύλου? Αρχικά θέλουμε και τα δύο τρόπαια, και το πρωτάθλημα και το κύπελλο, αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό παλεύουμε. Από εκεί και πέρα δεν έχω στο μυαλό μου, ούτε με απασχολεί ένας συγκεκριμένος αριθμός γκολ, μπορεί να είναι 15, 20, 25, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα, να πετυχαίνει γκολ η ομάδα. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχουμε όσα περισσότερα γκολ γίνεται, για να φτάσουμε πιο κοντά στους στόχους μας και η ομάδα να παίζει καλύτερα και να κυριαρχεί μέσα στο γήπεδο. Όσο και ο Παύλος εντός έδρας, τίποτα πηγαίνουν εξαιρετικά. Ο ίδιος έχει αναπίστευτο ζέρι, μια τρελή παράδοση στο ποδόσφαιρο. Εκτός τι συμβαίνει τόσο για τον ίδιο που ο Παύλος έχει ανάγκη, και το Παύλος δεν μπορεί να αποδώσει βάση της φόρμας. Δεν ξέρω, δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ελπίζω και εύχομαι αυτό να αλλάξει γρήγορα και εύχομαι να αλλάξει από το επόμενο παιχνίδι, που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τη χρονιά, και να πάρουμε την πρώτη μας νίκη εκτός έδρας στο επόμενο παιχνίδι. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έπαιξε όπως θέλει να βλέπει την ομάδα, είναι την απόδοση που θέλει. Πιστεύει ότι είναι έτοιμος για αυτό το μεγάλο παιχνίδι? Πράγματι, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο επιθυμητό επίπεδο που θέλουμε να αγωνιζόμαστε. Πέρα από το ότι εμείς αγωνιστήκαμε καλά, ήταν πολύ καλό και το γήπεδο σήμερα, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και νομίζω ότι θα πάμε σε αυτό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με σκοπό τη νίκη και θα τα πάμε καλά.